Για να δούμε τα νέα, παρακαλώ, τη δημοσκόπηση που έχουν σήμερα τα νέα. Βλέπουμε λοιπόν 26,1 η Νέα Δημοκρατία, 23,6 ο ΣΥΡΙΖΑ, 9,9 το ΠΑΣΟΚ, 5,3 οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 5,7 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,1 η Χρυσή Αυγή, 4,4 η Δημοκρατική Αριστερά, 1,3 η Οικολόγοι Πράσινοι, 1,5 ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, 1,5 η Δημιουργία Ξανά Δράση, 1,6 άλλο κόμμα και 14% η Αδιευκρίνηση. Πάμε να δούμε και του Ελεύθερου Τύπου. 26,5 η Νέα Δημοκρατία, 24,2 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,1 το ΠΑΣΟΚ, 5,8 η Ανεξάρτητοι Έλληνες, 5,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,6 η Χρυσή Αυγή, 5,4 η Δημοκρατική Αριστερά, 0,8 η Οικολόγη, 0,7 το Λαός, 2,4 Δημιουργία Ξαναδράση, 1,5 άλλο κόμμα και 10,1 η Αδιευκρίνηση. Και να θυμίσουμε και τις καθημερινής για τους φίλους που άνοιξαν τώρα το δεύτερο. Τι βάλετε σε σχολείο τώρα. 1,5 ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 13,5 το ΠΑΣΟΚ, 7,5 η Δημοκρατική Αριστερά, 5,5 η Ανεξαρτητοί Έλληνες, 5,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,5 Χρυσή Αυγή, 2,5 Δημιουργία Ξανά, 4% τα λοιπά και 6% η αποχή. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν οι δημοσκοπήσεις. Να βάλουμε, σας παρακαλώ, στην κουβέντα σε ένα παράθυρο και την κυρία να βλέπει και να μας πει την πρώτη της παρατήρηση πριν περάσω στον κύριο Αϊβαλιώτη. Ακούτε τόση ώρα εκπροσώπους κομμάτων. Είναι και από την Νέα Δημοκρατία, είναι και από το ΠΑΣΟΚ, είναι και από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι και από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Τι θα τους πείτε εσείς ως μητέρα ενός παιδιού που τώρα αυτή τη στιγμή γράφει και μητέρα ενός παιδιού που είναι φοιτητής της ΣΕΡΕΣ? Τι θα τους πω? Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι για μένα μόνο, αλλά για όλα τα παιδιά που δίνουν αυτή τη στιγμή πανελληνίες. Διότι φέτος, και όχι μόνο φέτος, κάθε χρόνο και χειρότερα βέβαια, αλλά φέτος ειδικά τα κατακρεουργήσανε. Έχω το παιδί μου σπουδάζει στις ΣΕΡΕΣ, δευτεροετής φοιτητής. Εάν φέτος η κόρη μου περάσει σε κάποια πόλη παραμεθόριο, μπορούν να μου πούνε οι κύριοι και κυρίες παρευρισκόμενοι στην εκπομπή σας σήμερα πώς θα τα απεξέλθω με τα έξοδα? Δουλεύετε εσείς? Δεν δουλεύω. Έχω τον άντρα μου ο οποίος είναι συνταξιούχος με 80% αναπηρία. Αν επιτρέπετε, αν θέλετε να μας πείτε, τι σύνταξη παίρνετε? Αυτή τη στιγμή από τον Ιανουάριο δεν παίρνουμε τίποτα. Γιατί? Διότι πήγαμε αρχές Φεβρουαρίου και κάναμε στο ΙΚΑ Αμαρουσίου. Κάναμε έτσι για να περάσει το ΚΕΠΑ, Επιτροπή. Και ακόμα δεν έχει έρθει η απάντηση το πότε θα περάσει η Επιτροπή. Δεν συνεδριάζουν επιτροπές. Ναι. Είναι αναπηρική η σύνταξη, γι' αυτό είναι αναπηρική, ναι, σύνταξη αναπηρική. Με 80% αναπηρία. 100%. Αυτή, ναι, η σύνταξη που παίρνετε πόσο ήταν όταν έπαιρνε τη σύνταξη? Ήταν 800 ευρώ. Και με τα 800 ευρώ έχετε δύο παιδιά. Που το ένα είναι φοιτητής στις ΣΕΡΕΣ. Ναι. Το άλλο δίνει εξετάσεις τώρα. Βεβαίως. Και αν περάσει και αυτό σε κάποια πόλη, δεν είναι ανάγκη να είναι παραμεθόρια, και στην Καλαμάτα να περάσει. Πάλι πρόβλημα θα έχετε εσείς, γιατί θα πρέπει να νοικιάσει σπίτι, θα πρέπει να το πήγαινε στη Χαλκίδα να περάσει. Το ίδιο πρόβλημα θα έχετε. Σπίτι, φως, νερό. Έτσι. Σπίτι, φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα. Όλοι το φαγητό. Έχετε δικό σας σπίτι? Έχω δικό μου, ευτυχώς. Υπάρχει και αυτοκίνητο? Ναι, έχουμε αυτοκίνητο. Ξέρετε πόσο εφορία θα πληρώσετε φέτος? Πόσο εφορία θα πληρώσουμε φέτος? Αυτοκίνητο γύρω στα 5.000, το σπίτι πες γύρω στα 3.000 και είναι 5.000, γύρω στα 12-13, 700 ευρώ μόνο από αυτό. 700 ευρώ. Τα τεκμήρια. Μόνο από τα τεκμήρια 700 ευρώ. Ναι, γιατί μόνο από τα τεκμήρια, χωρίς να παίρνετε σύνταξη από το Γενάρη. Ακριβώς, και την προκαταβολή φόρου. Βάλτε και την προκαταβολή, θα πληρώσετε 1.200 με 1.300 ευρώ φόρο. Το ξέρετε? Δεν το ξέρω, κύριε Παπαδάκη, δεν έχω πάει ακόμα σε λογιστή, γιατί έχω τις πανελλήνιες του παιδιού, οι οποίες με προβληματίζουν πάρα πολύ φέτος, γιατί τα παιδιά δυστυχώς και όλα αυτά είναι σκεμμένα, τα κατακρεουργήσανε με κάπα κεφαλαίο, τα κατακρεουργήσανε. Εδώ στους εκπροσώπους των κομμάτων και εν ώψη εκλογών, τι θα τους λέγατε, τι θέλετε να αλλάξει στην Ελλάδα? Τι να αλλάξει? Πολύ. Μα τι να πω, τι πρέπει να πρωταλλάξει θέλετε να με ρωτήσετε? Από πού θα ξεκινήσει? Το σύστημα παιδείας, η υγεία, που πήγα προχθές και πήρα τα χάπια της ποιήσης τα δικά μου. Ο κύριος Γιακουμάτος τα ξέρει, τα έξφο έχει και συνέχεια. Το οποίο κάνει 40 ευρώ μόνο το ένα κουτάκι φάρμακα, το οποίο δεν με περνάει, δεν με φτάνει για ένα μήνα, έχει μέσα 28 χάπια. Από αυτά που ακούτε από τα κόμματα, μάλιστα, έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα? Ούτε έχω βγάλει, ούτε θα βγάλω, και δεν ξέρω αν θα πάω και να ψηφίσω. Ο γιος μου,
Εχθές ο γιος μου είπε να έρθει από τις Σέρες να ψηφίσει και του είπα όχι. Διότι πώς θα έρθει, ποιος θα του πληρώσει τα έξοδα. Ακούστε. Για να έρθει από τις Σέρες εδώ θέλει 150 ευρώ. Ακούστε. Μόνο τα εισιτήρια. Δεν έχει χρήμα. Είναι σαν τους στρατιώτες που παίρνουν άδεια και δεν φεύγουν από το στρατόπεδο γιατί δεν έχουν εισιτήρια να πληρώσουν. Είναι σαν και... Δηλαδή είναι μια εικόνα. Είναι πολύ έτσι. Είναι μια εικόνα. Έχει, όχι τίποτα άλλο. Μείνετε μαζί μας. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρεμβαίνετε όποτε θέλετε. Θέλω να περάσω στον κύριο Ιβαλιώτη. Κύριε Ιβαλιώτη, τι δεν πήγε τόσο καλά, το έχετε πει. Αλλά εδώ μιλάμε ότι γίνανε μετά τις εκλογές τόσες αλλαγές για σας. Έφυγε κόσμος, πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν τα πάνω κάτω για το Λαϊκό Ορθόδοξο Σύνδεσμο. Σας βλέπω ακόμα ορμητικό. Τώρα πιστεύετε, κύριε Παπαδάκη, σε σχέση με αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ που ακούσαμε, λέει το παιδί θέλει 150 ευρώ να έρθει από τις Σέρες, λες και θέλει να είναι στη Στοκχόλμη, ξέρω εγώ, έτσι. Δηλαδή, ότι έσταξε πραγματικά η ουρά του Γαϊδάρου αν έφυγε ο Ανατολάκης, ξέρω εγώ, ή ο Φούφουτος, ή ο Χατζηρούφας, ή ο Χλιμίτζουρας. Δεν ενδιαφέρει καθόλου τον κόσμο αυτό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ότι ζούμε σε μια χώρα την οποία τη βλέπουμε και τρελαινόμαστε. Δεν μπορείς να πας σε δημόσια υπηρεσία, σου ζητάνε το γρηγορόσημο. Έχεις να πληρώνεις την περίφημη δωρεάν παιδεία. Ποια δωρεάν παιδεία είναι αυτή που είπε η κυρία που έχει να πληρώσει φροντιστήρια τόσα χρόνια πλήρωνε για να πάει το παιδί να φτάσει να δώσει πανελλήνιες. Δίνει πανελλήνιες, περνάει στις Σέρες, ξέρω εγώ, ή στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού και πληρώνει τα κέρατά της στα Τρίκορφα για να έρθει το παιδί, μόνο για να έρθει να δει τους γονείς του. Μια Ελλάδα την οποία τη βλέπουμε και σε κάθε της πλευρά μας ενοχλεί, μας πληγώνει. Ποιος τη δημιούργησε, κύριε Παπαδάκη, στην Ελλάδα? Εγώ τη δημιούργησα, η κυρία τη δημιούργησε. Ήταν τα δύο κόμματα 30 χρόνια τα οποία τεινάξανε κυριολεκτικά τα πέταλα της ελληνικής οικονομίας. Ζούμε μια παράκρουση. Σήμερα έχουμε μια βουλή στην οποία είναι βουλευτής η Ρεπούση. Έτσι. Αυτή με το βιβλίο της ιστορίας που γινόταν, λέει, συνωστισμός, λέει, στην προκειμένη της βίβλης. Να τη λοιπόν η Ρεπούση. Να τη δεν σηκώθηκε, λέει, όταν υπήρξε ενός λεπτού σε γη για τη γενοκτονία των ποντίων. Τη βλέπετε. Αυτούς ψήφισε ο κόσμος 6 Μαΐου. Τη γυναίκα του κυρίου Μιχαλολιάκου, τον Γκεάδα. Για φανταστείτε σε ποια χώρα ζούμε. Είναι ο Κεάδας βουλευτής, η γυναίκα του κυρίου Μιχαλολιάκου, ο κύριος Μιχαλολιάκος, η Ρεπούση, η κόρη του κυρίου Κωνσταντόπουλου, οποία συνέπεια της αριστεράς και μάχη κατά της οικογενειοκρατίας και της Χρυσής Αυγής φυσικά. Βγάζουν τις γυναίκες τους και τις κόρες τους βουλευτές. Αυτή την Ελλάδα ψηφίσανε στις 6 του μηνός ο κόσμος. Και ρωτάω εγώ τώρα, είναι δυνατόν να είναι η Ρεπούση, ο Κεάδας και όλοι αυτοί οι περίεργοι που έχουν προκύψει και να μην είναι ο Καρατζαφέρης στη Βουλή? Ο Καρατζαφέρης με την τετράγωνη λογική, τη σύνεση. Ο Καρατζαφέρης που είχε την κοινοβουλευτική ομάδα που πέτυχε, που έβαλε στα στόματα των Ελλήνων τη λαθρομετανάστευση, τη ΝΑΟΣ, τον ορυχτό πλούτο, το χαμηλό ΦΠΑ, το να φύγουν οι αλυσίδες από την οικοδομή, το πανεπιστημιακό άσυλο το οποίο το παλέψαμε και, και αποδείξαμε ότι ήταν άσυλο βομβιστών και ελαφρεμπόρων κλπ. Ένα σωρό παρεμβάσεις κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, μου σκέψαμε αυτή τη φανέλα για να φτάσουμε σήμερα να μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις 1 και 2%.